Οι ΗΠΑ θα στείλουν ακόμη ισχυρότερα ντρόουν καμικάζι στην Ουκρανία. Πρώτα έστειλαν τα περιπλανόμενα πυρομαχικά Switchblade 300 και Phoenix Ghost και τώρα θα προμηθεύσουν τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τα ισχυρότερα Switchblade 600. Ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ένα συμβόλαιο για την προμήθεια περισσότερων ισχυρών ντρόουν καμικάζι μεγάλου βεληνικού στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η αμυντική σελίδα Defense News, αναφερόμενη σε πηγές του Πενταγώνου, μας ενημερώνει για την είδηση αυτή. Ένα συμβόλαιο έρευνας και ανάπτυξης για 10 ντρόουν Switchblade 600, το οποίο δημιουργήθηκε από την AeroVironment, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες 30 ημέρες, ανέφερε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Jessica Maxwell, σε email της προς τη σελίδα Defense News. Το Πεντάγωνο έχει ήδη στείλει στην αμυνόμενη χώρα αρκετές μονάδες από την έκδοση μικρότερου βεληνικού Switchblade 300 και των ντρόουν Phoenix Ghost. Αλλά παρατηρητές αναφέρουν πως το αντιαρματικό φορτίο των Switchblade 600 και οι μεγαλύτερες διάρκειες αυτονομία τους θα κάνει ένα ακόμη καλύτερο εργαλείο για την ταυτοποίηση και την καταστροφή ρωσικών στρατευμάτων και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης Ουκρανικής αντεπίθεσης στην περιοχή Κέρσον. Σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία, η οποία μόλις υπέγραψε συμβόλαιο για την προμήθεια του πρώτου σταδίου του προγράμματος μελλοντικού μη επανδρομένου συστήματος αεροσκάφου των ΗΠΑ, η έκδοση Switchblade 300 ζυγίζει 2,5 κιλά, μπορεί να πετάξει 10 χιλιόμετρα και να παραμείνει στον αέρα για 15 λεπτά. Η Switchblade 600 έκδοση, από την άλλη, μπορεί να πετάξει σε μέγιστο βεληνικές 40 χιλιόμετρων και να παραμείνει στον αέρα για 40 λεπτά. Βέβαια, δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ακριβώς θα φτάσουν τα ντρόουν καμικάζι στην Ουκρανία. Σύμφωνα πάντα με τη δημοσίευση, κύριος παράγοντας της αναμενόμενης καθυστέρησης είναι το γεγονός πως τα Switchblade 600 βρίσκονται ακόμη σε στάδιο πρωτοτύπου. Γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει πρώτα να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν πριν αποσταλούν στη χώρα. Μια κατάσταση όπως αυτή που εξελίσσεται στην Ουκρανία δεν σηκώνει ελαττωματικό εξοπλισμό. Ακόμη και μετά την αξιολόγηση και τις δοκιμές από τους Αμερικανούς, τα όπλα θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας. Βέβαια, αυτό έχει γίνει με πολλά άλλα συστήματα μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων που στάλθηκαν προς υπεράσπιση του Κιέβου. Συν της άλλης, οι Ουκρανοί μαχητές έχουν χρησιμοποιήσει ήδη Switchblade πυρομαχικά, οπότε αυτό κάνει τα πράγματα να ακούγονται καλύτερα. Παράλληλα, το Πεντάγωνο υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα πως θα στείλει στην Ουκρανία το Institute Scan Eagle, ένα θεκτικό αναγνωριστικό ντρόν χαμηλού βεληνικούς, σχεδιασμένο να βοηθήσει το Ουκρανικό πυροβολικό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.